Καλημέρα. 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 Για να τροφοδοτήσω την κουβέντα, θα σας πω ότι αν αθροίσουμε επικοινωνιακά και δημοσκοπικά το τι μέχρι τώρα έχουμε, και το μέχρι τώρα σημαίνει ότι είναι η τέταρτη μέρα που έχουμε επίσημο προεκλογικό αγώνα. Έχουμε συνολικά τέσσερις δημοσκοπήσεις που δείχνουν την ίδια τάση, περίπου και το ίδιο αποτέλεσμα, έτσι. Είναι μια διαφορά 5-6 μονάδες με τη Νέα Δημοκρατία μπροστά και το ΣΥΡΙΖΑ πίσω. Δείχνουν μια μικρή πτώση του ΠΑΣΟΚ και επικοινωνιακά αυτό που ζούμε είναι ότι ο κύριος Βαρουφάκης έχει καταφέρει να σε αυτή τη φάση της προεκλογικής περίοδου να μαζέψει αντισυστημική ψήφο και να γίνει ο δεύτερος πρωταγωνιστής αυτής της μάχης. Βέβαια, οι δημοσκοπήσεις αυτές δεν έχουν αποτυπώσει, γιατί είναι λίγες μέρες πριν, τις εξελίξεις στο κόμμα Βελόπουλου, Ναι. το θέμα Κανελόπουλου και Και το τις θέμα Κασιδιάρη τράπεζες. τελικά. Και τις τράπεζες. Ναι. Φυσικά και το θέμα Βαρουφάκη, το σχέδιο Δήμητρα κτλ. Επίσης, για να το πούμε απλά, δεν υπάρχει καμία περίπτωση σχηματισμού κυβέρνησης από τις κάλπες της 21ης Μαΐου. Δηλαδή, μαθηματικά τα πράγματα και τα κουκιά δεν βγαίνουν πουθενά έτσι όπως τώρα και δημοσκοπικά εμφανίζονται τα πράγματα. Αυτό είναι το πράγμα, αν θέλει κανείς να το δει από λίγο πιο μακριά, όπως σήμερα φαίνεται να αποτυπώνεται. Για πες μας, Ευαγγέλια. Κοίταξε, στη Νέα Δημοκρατία, όσο πλησιάζουν προς τα ποσοστά πρώτεμπορ, είναι πολύ ικανοποιημένοι. Το θέμα της αντισυστημικής ψήφου είναι το που προβληματίζει και Να σε πραγματικά διακόψω υπάρχει γιατί θέμα είπα ποσοστά. για το Βαρουφάκι. Στις ηλικίες από 16 μέχρι 24, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ο Βαρουφάκης φαίνεται να παίρνει 17%, 15%. Είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά. Φαίνεται δηλαδή ότι αυτό το κομμάτι που σε έναν βαθμό πήγαινε και στο ΣΥΡΙΖΑ, το έχει πάρει ο Βαρουφάκης. Το αντισυστημικό. Ναι. Νέους και τα λοιπά. Και νομίζω αυτό θα είναι το χαρτί του μέχρι την τελική ευθεία. Βλέπει ότι του βγαίνει. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει βεβαίως μια μεγάλη ικανοποίηση, αλλά από εκεί και πέρα ο στόχος είναι η αυτοδυναμία και στις δεύτερες εκλογές να έρθει κοντά. Πώς αυτό θα το πετύχει, έχει μπροστά του αρκετό διάστημα, αλλά πάντως το μήνυμα που στέλνουν είναι όχι χαλαρή ψήφος, να υπάρξει μια επανασυσπήρωση που φαίνεται να υπάρχει επανασυσπήρωση, να έχει μια δυναμική όλο αυτό. Και από εκεί και πέρα, Νίκο, θα δούμε πώς θα καθίσουν και τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, πόσο Ναι. παράγοντας μπορεί να είναι Κρίσιμο είναι ισχυρή αυτό, πολύ. και Ελένη, για πες περιμένουν. μας. Στο ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι στην πραγματικότητα η κυβέρνηση αξιοποιεί όλα αυτές τις ιστορίες τις οποίες λέει ο κύριος Βαρουφάκης προκειμένου να τρομοκρατήσει τον κόσμο, αλλά και βασικά για να φύγει από άλλη συζήτηση, δηλαδή τη συζήτηση για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, για την ακρίβεια, για τα σκάνδαλα διαφθοράς τα οποία υπήρξαν στην κυβέρνηση, για τις υποκλοπές. Θεωρεί δηλαδή ότι με αυτά που λέει ο κύριος Βαρουφάκης και η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να τα προβάλλει. Θεωρούν ότι προσπαθεί να πετύχει δύο πράγματα. Να χτυπήσει καταρχήν το ΣΥΡΙΖΑ ροκανίζοντάς τον στη νεολαία με την αντισυστημική ψήφο και δεύτερο να στην πραγματικότητα να τρομοκρατήσει τους πολίτες, τη μεσαία τάξη δηλαδή, Βρέλενη, στο ΣΥΡΙΖΑ δεν προβληματίζονται μήπως ο Τσίπρας έχει εγκλωβιστεί στο Βαρουφάκη και ο Βαρουφάκης αυτή τη στιγμή τον χορεύει. Αντιλαμβάνομαι τι λες και λογικό είναι, δηλαδή τα όσα μέχρι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, αλλά από την άλλη μεριά θα μπορούσε να υπάρχει και η οπτική αυτή, ότι ο Τσίπρας μιλώντας για την ευρύτερη κυβέρνηση συνεργασίας που δεν προκύπτει, γιατί πραγματικά δεν γίνεται. Δηλαδή, ο Ανδρουλάκης δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τον Βαρουφάκη, το ξέρουμε. Ο Τσίπρας είναι αυτός που επιμένει σε αυτό το μοντέλο. Και από Ναι, αυτό το όμως μοντέλο, ο αυτό Τσίπρας είναι χάνει το τελικά. ατύχημα η προοδευτική διακυβέρνηση και επειδή λένε στο ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτή τη στιγμή ο Βαρουφάκης κάνει ό,τι μπορεί για να κερδίσει ψήφους, από την άλλη κανένας δεν είναι σίγουρος ότι αυτά που λέει θα ισχύουν και την επόμενη μέρα των εκλογών, γιατί εφόσον πάμε σε δεύτερες κάλπες και τα μικρά κόμματα δουν
ότι θα συμπιεστούν. Εκεί δεν αποκλείεται να προσαρμόσουν όχι μόνο τη ρητορική και τη λογική τους. Πάντως να σου πω κάτι για τον Βαρουφάκη. Όλο και αυτό που λες να το συζητήσουμε. Ο Βαρουφάκης όμως αυτά που λέει τα έχει κάνει. Δηλαδή να το αναγνωρίσουμε κάτι. Ότι ό,τι σήμερα λέει για τις τράπεζες, για το ευρώ, για τη δραχμή, τη δήμητρα ή ό,τι άλλο, ο Βαρουφάκης δεν τα λέει απλά. Είναι η άποψή του και την έχει κάνει και με κόστος προσωπικό του. Δεν το βλέπω δηλαδή τόσο εύκολο θεωρούν ότι την επόμενη μέρα όλοι θα δουν τα πράγματα διαφορετικά. Απ' την άλλη βλέπουν ότι επίσης η Νέα Δημοκρατία θα απολέσει παρά τα όσα λένε στις δημοσκοπήσεις ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι από τα δεξιά εξωκοινοβουλευτικά κόμματα, δηλαδή όλοι αυτοί οι συνασπισμοί οι οποίοι γίνονται. Κάποιοι πιστεύουν ότι ακόμα και η κάθοδος του Κασιδιάρη είναι ένα παιχνίδι επικοινωνιακό με τον κύριο Κανελόπλο και προφανώς θεωρούν ότι εάν ο κύριος Κανελόπλος καταφέρει να πάρει το πράσινο φως και να κατέβει στη Βουλή, το θέμα της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία είναι μια τελειωμένη υπόθεση, ναι, γιατί θα μπουν 7 κόμματα. Πάμε λίγο στο Θανάση για να μας πει μετά η Κατερίνα για Κασιδιάρη και Πέριξ. Εγώ δύο σχόλια θέλω να κάνω. Το ένα, συμφωνώ απόλυτα ότι ο κύριος Βαρουφάκης τα έχει κάνει όλα αυτά και τα έχει κάνει ως υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα δεύτερο, ότι νομίζω ότι κάνει κακό στο ΣΥΡΙΖΑ όσο δεν κλείνει την πόρτα στον κύριο Βαρουφάκη. Και χθες ο κύριος Τσίπρας δεν την έκλεισε την πόρτα. Του είπε ότι δεν μπορείς να κάνεις κουμάντο με 3%, αλλά την πόρτα δεν του την έκλεισε. Και χάνει προς τα εκεί. Μα εκείνο ο εγκλωβισμός του, Θανάση. Αν του κλείσει την πόρτα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, και τώρα δεν υπάρχει, αλλά πολύ περισσότερο να του κλείσει την πόρτα, αυτού που λέει ο κύριος Τσίπρας ως προοδευτική διακυβέρνηση. Δηλαδή, έχει εγκλωβιστεί στα δικά μου μάτια ο Τσίπρας στο Βαρουφάκι. Και δεν είναι καλό να εγκλωβίζεσαι στο Βαρουφάκι, γιατί ο Βαρουφάκης το ξέρει καλά αυτό το παιχνίδι να το παίζει. Ωραία. Μπορεί να την κλείσει όμως ή να κλείσει την πόρτα στη ρητορική Βαρουφάκη. Ωραία. Εφόσον δεν μπορεί να κλείσει την πόρτα στη ρητορική Βαρουφάκη. Και είναι η ξαφίξη. Και ένα δεύτερο, το είπαμε και χθες, ότι νομίζω κατά την άποψή μου ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα λάθος που δεν μπορεί να φτιάξει ατζέντα. Δηλαδή τα βάζει όλα μέσα και λέει θα κάνω, θα μειώσω φόρος, θα. Και βλέπουμε τον Πρωθυπουργό χθες, δεν θέλω να ευλογήσω κανένα, αλλά πήγε και είπε δύο πράγματα. Και αυτά παίζουν σήμερα. Αν ακολουθήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν τα βάλει όλα στο τραπέζι και πει εγώ σαν προτεραιότητα θα κάνω τρία, ένα, δύο, τρία και μείνει σε αυτά, θα κερδίσει από αυτά. Το να τα βάζει όλα και να είναι το γενικό λόγο, θα αυξήσω μισθούς. Ακόμα και σήμερα είναι αυτό που λέγαμε και χτες, νομίζω ο καθένας μπορεί να το διακρίνει, την ατζέντα την γράφει ο Μητσοτάκης. Μπορεί αυτό αύριο να αλλάξει. Αλλά είναι μια αλήθεια αυτή. Λοιπόν, για πες μας. Νίκο μου, τι είπες? Τα μέσα ορίζουν την ατζέντα. Όχι, δεν ορίζουν τα μέσα. Φυσικά και ναι. Ρε Ελένη, τι εννοείς ορίζουν τα μέσα την ατζέντα? Χτες έπρεπε να διαβάζουμε την ψήφος ανοχής, ας πούμε. Χτες. Το βλέπουμε συνέχεια. Προβάλλει όλα τα αρνητικά του ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα θετικά του. Μισό λεπτό, επειδή είμαι και εγώ. Εγώ εκπροσωπώ τα μέσα. Επειδή εκπροσωπούν τα μέσα. Γράφουν θετικά πράγματα και δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Εάν δεν, εμείς τα γράφουμε και τα βάζουμε γιατί έχουμε αυτή τη λογική ότι όλα τα κόμματα, αλλά εγώ δεν έχω δει σε άλλα site εκτός από αυτά που στην δηλαδή θα μιλούσε η κυβέρνηση και δεν θα έπαιζε παντού. Ρε η Ελένη είπε, συγγνώμη. Η Ελένη έχει μια άποψη. Έχει δίκιο. Δεν είναι η άποψη της Ελένης, είναι η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ είναι, αυτό ναι. Το που λέει η Ελένη, το ακούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Χτες, εγώ είδα όλη τη συνέντευξη του κύριου Τσίπρα. Την παρακολουθήσαμε και την δείχναμε και ζωντανά, όπως κάνουμε με τα μεγάλα κόμματα. Έτσι. Και ήταν και πολύ καλή. Και ήταν και πολύ ωραία συνέντευξη. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ο καλύτερος Τσίπρας που έχουμε δει. Ναι, είχα καιρό. Εδώ πραγματικά και την παρακολούθησα. Γιατί του πάει αυτό το άνετο, το πιο χαλαρό, το πιο ανθρώπινο. Αλλά προσπαθούσα να βγάλω κάποιον οικονομικό τίτλο, π.χ. Και δεν έβρισκα. Και δεν ήταν η συνέντευξη αυτή για οικονομικά. Συγγνώμη, γιατί μίλησε για πολιτική. Πιο... Μίλησε για πολιτική. Αλλά τα άλλα ήταν που ήθελε και να βάλει. Το σπάσαμε σε δύο κομμάτια γιατί μίλησε για το. Και μετά μίλησαμε για την ψηφοφορία. Πες μας λίγο για Κασιδιάρη. Δεν πάω, Κασιδιάρη. Σήμερα λοιπόν μάθαμε ότι θα κατέβει υποψήφιος. Ανακοίνωση μέσα από τη φυλακή. Δια δικηγόρου. Βέβαια.
Και πριν από λίγο μάθαμε, είναι η ώρα 10 παρα 5 τώρα, μάθαμε ότι πρόεδρος του κόμματος Έλληνες είναι ο κύριος Δημήτρης Χατζηλιάδης, ταξίαρχος εν αποστρατεία, βέβαια αποτελεί έκπληξη όλο αυτό το πράγμα, ταξίαρχος εν αποστρατεία, καθηγητής σχολή Ευελπίδων. Εμένα, εγώ το είδα και τη φωτογραφία του, θυμήθηκα τα παλιά, ναι, πολύ έχει, παλιά. Έτσι, μια... Ναι, έχει μια... Μου θύμισε κάτι παλιά, τη δεκαετία του... Τη δεκαετία 60, αρχές 70. Ναι. Ναι. Αυτός είναι ο πρόεδρος, έχει κάνει και δήλωση. Μιλάει για πραξικόπημα, γιατί συνήλθε ένα πολιτικό συμβούλιο, δεν ξέρω τι έχουν εκεί στο κόμμα. Μιλάει για πραξικοπηματική αντιμετώπιση από την κυβέρνηση του κόμματος Έλληνες. Έτσι. Ναι. Αυτά. Τώρα, σήμερα τα μεσάνυχτα τελειώνει η προθεσμία για την υποβολή των ετοιμάτων... Σημάτων και κομμάτων, ναι. Για την κάθοδο στις εκλογές. Η απόφαση του Αριουπάγου θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα. Έτσι. Αυτό είναι το τυπικό του πράγματος. Από τα οικονομικά έχουμε τίποτα άλλο, Θανάση? Όχι. Κάτι ιδιαίτερο είναι τα απόνερα των δηλώσεων που έκανε ο κ. Μητσοτάκης. Είναι, εφόσον εφαρμοστεί, είναι μια βοήθεια. Δεν πρόκειται να αλλάξει τη ζωή κανενός. Ωστόσο, είναι κάτι. Δηλαδή, πάει από 90 μέχρι 200 κάτι ευρώ το χρόνο η αύξηση του αφορολογητού ορίου. Αν βάλουμε και το τέλος επιτιδεύματος που σταδιακά θα εφαρμοστεί, είναι μια ανάσα, κάτι δίνει. Το απόγευμα έχουμε και την ανακοίνωση του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας που θα δούμε εκεί. Ίσως ναι. Να έχει και άλλο ένα μέτρο, μαθαίνουμε, θα το δούμε. Τι? Παρακτήρα. Σήμερα θα έχουμε και την ανακοίνωση, νομίζω, του οικονομικού προγράμματος. Αυτό, γι' αυτό μιλάει. Έχεις κάποια αίσθηση, Ευαγγελία, ποιο θα είναι αυτό? Έχω την αίσθηση ότι θα δώσει έτσι και έναν ορίζοντα για κάποιες νέες παρεμβάσεις, αν τα δημοσιονομικά το επιτρέψουν. Φυσικά, αυτή είναι βασική αίρεση για κάθε εξαγγελία. Εγώ, χωρίς να γνωρίζω κάτι, έτσι, σαν αίσθηση, το λέω, εκεί που θα μπορούσε να παρέμβει, θα είναι σε κάποιες μονάδες του ΦΠΑ. Πάντως και η εξαγγελία για τον κατώτατο μισθό λίγο κάτω από τα 1000 ευρώ είναι μια εξαγγελία η οποία προκαλεί εντύπωση. Αλήθεια. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα γράψουμε, θα τα μάθετε, θα τα διαβάσετε και θα τα δείτε και εμείς πρώτα Θεός θα είμαστε ξανά εδώ αύριο το πρωί. Καλημέρα. Γεια σας. Μέρα.